επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Πομπέο στην περιοχή, στην οποία συμπεριλαμβανόταν και η Κύπρος, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 7 Ιανουαρίου. Θα πάμε τηλεφωνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον συνάδελφο Μιχάλη Γνατίου για να μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Καλή χρονιά καταρχάς. Καλή χρονιά, καλησπέρα. Το ταξίδι αναβλήθηκε, δεν αναβλήθηκε βεβαίως μόνο στην Κύπρο. Βεβαίως. Αναβλήθηκε όλη η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Ουκρανία, στην Ρωσία, στο Καζακστάν, στο Ουσπεκιστάν και στην Κύπρο. Όπως ενημέρωσε ο State Department, η αναβολή οφείλεται στην άνευ προηγουμένου κρίση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Να θυμίσουμε ότι χθες έγινε επίθεση εναντίον της Αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη και για τον λόγο αυτό οι Αμερικανοί σε μια επιχείρηση που έκαναν το βράδυ έστειλαν πεζοναύτες και Αμερικανούς κομμάτους στη Βαγδάτη, στην πρεσβεία, με πολεμικά ελικόπτερα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, η επίσκεψη και σε όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, θα γίνει αργότερα. Υπάρχει σχετική ενημέρωση από το State Department ότι η επίσκεψη θα γίνει οπωσδήποτε σε όλες τις χώρες και στην Κύπρο πολύ σύντομα. Απλά για λόγους ασφαλείας, όπως αντιλαμβανόμαστε, έχει αναβληθεί προς το παρόν. Για λόγους ασφαλείας χρειάζεται να μείνει στην Ουάσιγκτον, διότι η κατάσταση στην περιοχή είναι πολύ άσχημη. Μάλιστα. Και θυμίσω ότι χθες το βράδυ ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ακόμα και με πολεμική επιχείρηση. Στη συνέχεια, βέβαια, απέστειλε αυτή τη δήλωση. Αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι η επίθεση εναντίον της πρεσβείας τους έγινε από στοιχεία που ελέγχονται από την Τεχεράνη. Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Στην